Χριστοπούλου, είμαι ο διευθυντή τη παιδοκυριακή κλινική εδώ στο νοσοκομείο του Ιπποκράτειου. Κύριε Τσικόπουλε, πώς είναι η κατάσταση του παιδιού? Είμαστε συγκλονισμένοι, βέβαια. Τι να πούμε, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε στο μέλλον, αλλά είναι σε πολύ καλά χέρια. Είναι στη μονάδα παιδών, που οι συνάδελφοι εκεί δίνουν τα πάντα για να το διατηρήσουν, όπως όλα τα παιδάκια, αλλά ξαφνικά ακόμη περισσότερο. Πιστεύω να πάνε καλά. Τι έχει από τι τραύματα? Τα τραύματα του είναι. Κυρίως εντοπίζονται στο χέρι, στο αντιβράχιο, στο δεξιό αντιβράχιο, το οποίο από εκπληξιοκρότηση, δεν ξέρω από τι, είχε ένα τεράστιο έλλειμμα, δερματικό, μυϊκό, οι τένοντες είχαν επηρεαστεί. Είχε επηρεαστεί και το πιο σοβαρό, είχε διατομή του ολαινίου νεύρου, το οποίο νευρώνει την άκρα χείρα. Σε αυτό δεν αποκαταστάθηκε ακόμη, θα γίνουν στο μέλλον διάφορες άλλες κονοστοπικές επεμβάσεις. Θα χρειαστούν οπότε και άλλα χειρουργία. Ναι, βεβαίως και πολλά, όχι, σειρά χειρουργία. Έγινε μια κινητοποίηση μεγάλη του όλου του μηχανισμού του ΕΣΥ, ήταν από Παπα-Νικολάου μας στην Εύραμα, πλαστική χειρουργία. Εδώ πέρα η δική μας η ορθοπαιδική. Και εμείς φυσικά, όλο το κύκλο των θεσμών, οι συναδέλφοι τη εφημερία και οι μη εφημερίδοντε. Ψυχολογικά, γιατί έχω σύνορα. Ψυχολογικά δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι διασυνδεδεμένο, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε σε μια κατάσταση. Έχει κινητοποιηθεί και ο μηχανισμό των παιδοψυχιάτρων, των παιδοψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, όλο ο μηχανισμό για να το υποστηρίξουν το παιδί και θα το υποστηρίξουν. Οι πληροφορίες από το χωριό του λένε ότι ενδεχομένως ο παπάς να κακοποιούσε και αυτό το παιδί. Υπάρχουν σημάδια άλλα που βρήκατε? Κοιτάξτε, το παιδί είχε υποκείμενο νόσημα, δεν μπορώ να πιστεύω το περισσότερο, γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Είχε κάποιο πρόβλημα το παιδί. Παρακολουθεί το από, πάλι από το Ιπποκράτειο εδώ πέρα. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν μπορούμε να τις δεν έχει κάτι άλλο. Εμφανή σημάδια τώρα αυτή τη στιγμή ήταν ούτως ή άλλως τα σκάγια είναι μέσα σε όλο το κορμί. Στα ημόρια, στην κοιλιά του, έχει σκάγια το παιδί. Δεν μπορώ να σας πω έτσι. Δεν είμαι σίγουρος να μην πάρω στο λαιμό μου πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά.